Στον κύριο Κλεάνθη Νικολαίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολαίδη. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα. Αυτή την κρύα, την ψυχρή μέρα που ιδιαίτερα στις περιοχές των Ορεινών θα είναι η μέρα ολικού παγετού, αφού δεν αναμένεται το θερμόμετρο να ανέβει πάνω από τους 0 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές με ικανό υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα περίπου. Ναι. Θα δούμε καθόλου χιόνι και στην πρωτεύουσα, γενικά στις πόλεις. Η πόλη η οποία είναι δυνατόν να πάρει χιονόπτωση γενικά από συνοπτική κατάσταση είναι η Λευκωσία. Τα παράλια πάντοτε η θερμοκρασία είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι στο εσωτερικό. Άρα αν κάποιο από τις πόλεις ήθελε πάρει χιόνι, αυτή θα ήταν η Λευκωσία. Γι' αυτό και τα περισσότερα καταγραμμένα έτσι στην κλιματική ιστορία της Κύπρου περιστατικά με χιονόπτωση αφορούν τη Λευκωσία και όχι τις άλλες πόλεις. Θα έλεγα ότι κάθε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, ναι, μπορεί να σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση σε περιοχές των περιχώρων της Λευκωσίας, όχι αυτής καθ' αυτής της Λευκωσίας, διότι εκεί λειτουργεί το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, αλλά σε περιοχές όπως είναι η Λακατάμια, όπως είναι τα Λατσιά, ναι, καταγράφεται η Δευτερά, καταγράφεται κάθε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Τώρα που είμαστε, κύριε Νικολαίδη, το δελτίο καιρού δείχνει. Σήμερα, σήμερα και αύριο δεν αναμένεται. Ή αν πέσει, θα είναι μερικές ξεχασμένες νυφάδες χιονιού. Αυτό το οποίο έχει σημασία να αναφερθεί είναι ότι έχουμε χιονόπτωση σε περιοχές των ημιορεινών, δηλαδή πάνω από 450 μέτρα, 400 μέτρα, ενώ και σε κάποιες περιπτώσεις σε περιοχές όπου το βόρειο ρεύμα αέρα επιτρέπει λόγω της μεταφοράς της ψυχρότερης αέριας μάζας να πέσουν μερικές νυφάδες χιονιού, όπως είναι η περιοχή της Κατίδατας, για παράδειγμα, που έχουμε μια πληροφόρηση τώρα. Γενικά όμως, ό,τι φαινόμενα ήθελαν παρατηρηθεί από απόψεως χιονόπτωσης θα είναι στη ζώνη από 450-500 μέτρα και πάνω. Ναι. Τώρα βλέπουμε την ιστοσελίδα σας, εκεί που είναι συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα, που μπορεί ο καθένας να δει και τη θερμοκρασία και λοιπά σε διάφορες περιοχές, εκεί όπου υπάρχουν σταθμοί, αντιλαμβάνομαι, μέτρησης. Η εφαρμογή την οποία έχετε ανοίξει τώρα ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά. Κάθε 10 λεπτά μεσοποιούνται οι παρατηρήσεις των προηγουμένων 10 λεπτών και παρουσιάζονται στην οθόνη. Άρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο σταθμό δείχνεται. Εν πάση περιπτώσει, για το σταθμό ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της πλατείας Τροόδους υπάρχει και αισθητήρας χιονιού. Άρα κάποιος μπορεί επισκεπτόμενος στο συγκεκριμένο σταθμό να διαπιστώσει ή να δει πόσο είναι το ύψος του χιονιού και συγκρίνοντας με την προηγούμενη μέτρηση να δει αν υπάρχει φρέσκο χιόνι κατά τη διάρκεια της παρατήρησής του. Ταχύτητα, διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία, υγρασία, μέγιστη, ελάχιστη θερμοκρασία, ώρα ηλιοφάνειας κλπ. Είναι μερικές από τις παραμέτρους που καταγράφονται σε αυτό το δίκτυο των σταθμών που είναι πέραν των 35 σταθμών στην ελεύθερη Κύπρο. Έχουμε και ένα ωραίο βίντεο από την καταράκτη Χαντάρας του κυρίου Νεοφύτου, όταν μπορέσουμε να το δείξουμε. Κύριε Νικολαίδη, λοιπόν, μας επηρεάζει μια ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα μας επηρεάζει και τις επόμενες μέρες. Να το βλέπουμε. Είναι πολύ όμορφο, δεν είναι, κύριε Νικολαίδη? Το βίντεο. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Είναι σκηνές τις οποίες κάποιος στην Κύπρο να αναχιονίζει, να βρέχει, να τρέχει ένας καταράκτης. Είναι σκηνές οι οποίες στην Κύπρο είναι ζητούμενες. Έτσι, η Κύπρος χαρακτηρίζεται περισσότερο από μεγάλες περιόδους ξηρασίας, μεγάλα και πολύ θερμά καλοκαίρια, παρά από μεγάλες περιόδους βροχής ή από νερά να τρέχουν, έτσι, είναι μόνο στους χυμάρους. Γι' αυτό και δεν έχουμε ποτάμια, έχουμε χυμάρους. Ναι. Δηλαδή ενεργοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Λοιπόν, πώς προβλέπεται ο καιρός κατά το υπόλοιπο της ημέρας? Κατά το υπόλοιπο της ημέρας θα έχουμε ένα βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα αέρα να επηρεάζει την περιοχή, το οποίο θα είναι μέχρι ισχυρό στα 4 με 5 μποφόρ ή τοπικά στις προσύνημες περιοχές. Και οι προσύνημες περιοχές ποιες είναι? Είναι όλα τα βόρεια παράλια της κατεχόμενης μας πατρίδας και αρκετές περιοχές του εσωτερικού και βεβαίως οι βόρειες κλειδίες του Τροόδους με ένταση ανέμων μέχρι και 5-6 μποφόρ. Άρα αντιλαμβάνεστε και η θάλασσα εκεί όπου είναι προσβάσιμη είναι μέχρι κυματώδης. Θα είναι μια κρύα ημέρα σήμερα. Οι θερμοκρασίες δεν θα ανέλθουν πέραν των 9 βαθμών στο εσωτερικό, στους 10 στα παράλια και στους μείον 2 στα ψηλότερα ορεινά, όπου τα ψηλότερα ορεινά θεωρείται ότι είναι το δασικό κολέγιο στον πρόδρομο. Εκείνη είναι η στάθμη αναφοράς ψηλότερα ορεινά.
Απόψε θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις που αρχικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές ή και ελαφρά χιονόπτωση στα ημιορεινά, μέχρι και τα ημιορεινά. Είπαμε τη ζώνη 450 από 500 μέτρα ως ενδεικτική. Παραμένει το πεδίο των ανέμων μέχρι ισχυρό, κυρίως βόρειο, και η θερμοκρασία απόψε θα είναι χαμηλή. Ναι. Κύριε Νικολαϊδή, πείτε μας... βαθμούς... ναι. Στους πόσους πείτε με βαθμούς θα μειωθεί η θερμοκρασία? Στους 0 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 4 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 6 στα υπόλοιπα παράλια, ενώ στους πλην 9 στα ψηλότερα ορεινά. Άρα θα είναι μια νύχτα όπου θα έχουμε παγετό ενδεχόμενα και σε περιοχές των παιδινών στο εσωτερικό. Και έχει τη σημασία του αυτό για τους πατατοπαραγωγούς και άλλους παραγωγούς οι οποίοι θα ήθελαν να προστατεύσουν τις φοιτίες τους. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Τώρα, η αέρια μάζα που μας επηρεάζει, είχατε πει προηγουμένως, είναι μια ψυχρή αέρια μάζα, η οποία από αύριο θα αρχίσει να θερμαίνεται. Να θερμαίνεται αυτή η αέρια μάζα, ώστε μέχρι και το Σάββατο να φτάσει την κανονική της θερμοκρασία. Αλλά το Σάββατο και πάλι να αλλάζει ο καιρός μας, αφού ένα νέο σύστημα, μια οξία σφήνα χαμηλών πιέσεων που επηρεάζει τη μέση ατμόσφαιρα, ανεμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με βροχές και τοπικές καταιγίδες και στο βάθος και πάλι μια ψυχρή αέρια μάζα. Ναι. Αυτά που διαβάζουμε στον ελλαδικό τύπο, ότι θα επηρεάσει μέχρι και το Σάββατο Κυριακή μια ψυχρή αέρια μάζα τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, αυτό θα μας επηρεάσει εμάς Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Ναι. Ενδεχομένως πιο αποδυναμωμένο, αντιλαμβάνομαι, κύριε Νικολαίδη, άμα ξεκινά από τόσο πάνω και κατεβαίνει. Υπάρχουν οι μηχανισμοί της ενίσχυσης της ύφεσης αυτής. Θα το δούμε πώς έρχεται. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, δεν συμβαίνει συχνά. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο κάθε 5-6 χρόνια. Να δούμε πώς θα φτάσει κοντά μας. Ναι. Πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται από τώρα είναι ότι θα είναι μια ψυχρή αέρια μάζα τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας με την παρούσα. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Νικολαίδη, από τότε που καταγράφει θερμοκρασίες η Μετρολογική Υπηρεσία, ποια ήταν η πιο χαμηλή που έχει καταγράψει, κάτω από το 0 πόσο έχει πάει? Κοιτάξτε, ανάλογα με το μήνα, για Ιανουάριο μήνα η πιο χαμηλή στην περιοχή του Προδρόμου ήταν στους πλην 12,3 βαθμούς Κελσίου, στην Λευκοσία ήταν στους πλην 2,5 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογα με το μήνα ποικίλουν οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Σίγουρα, αλλά η πιο χαμηλή θα ήταν Ιανουάριο, φαντάζομαι, ή Φεβρουάριο. Είχαμε και Φεβρουάριο, δεν έχω τα στοιχεία διαθέσιμα μπροστά μου τώρα, αλλά επιμένω ότι όπως ψυχρή ήταν η προηγούμενη Κυριακή και το βράδυ της Κυριακής, το ίδιο ψυχρά θα είναι και απόψε. Έτσι. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.